Η μουσική έγινε γέφυρα και ένωσε όλους μας για καλό σκοπό. Την ξεχωριστή αυτή βραδιά στην πόλη μας έντυσε με τη φωνή της η μοναδική ερμηνεύτρια Πέγκι Ζίνα. Ο λόγος για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός που πραγματοποιήθηκε στο Βεάκιο Θέατρο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η κάλυψη των αναγκών συνανθρώπων μας που αναζητούν στήριγμα και βοήθεια στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν. Τη δημοφιλή ερμηνεύτρια πλαισίωνε και η μαθητική χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός, η οποία καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος του κόσμου που παρακολούθησαν τη μεγάλη αυτή συναυλία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, τόνισε ότι πρόκειται για μια εκδήλωση με χρυσό περιεχόμενο. Η Εκκλησία επιτελεί αυτό το έργο αγάπης με σκοπό να σταθεί δίπλα σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη βοήθειά μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πριν ξεκινήσει η συναυλία, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, βράβευσαν το διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστα Γιώργο Πρίντεζη για την προσφορά του στον αθλητισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης επεσήμανε ότι η Μητρόπολη Πειραιά επιδεικνύει διαχρονικά σπουδαία φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, κοντά πάντα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενώ πρόσθεσε ότι ο Δήμος στηρίζει πάντα αυτές τις δράσεις και βρίσκεται πάντα δίπλα στους πειραιώτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Την εκδήλωση παρουσίασαν η Μπάγια Ντονοπούλου και ο Δημήτρης Αλφιέρης, ενώ το παρόν έδωσαν πλήθος υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να θυμίσουμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους εξαρτημένους από ουσίες νέους και τους άστεγους. Η αγάπη δεν είναι θεωρητικός λόγος, αλλά είναι πράξης. Και δεν απευθύνεται στον άνθρωπο σαν χρηστικό αντικείμενο για την ιδιωτελή απόλαυση των πραγμάτων, αλλά είναι μία έμπονη συσταύρωση και ανάληψη του άλλου. Αυτό το μήνυμα λοιπόν της Εκκλησίας το κάνουμε σήμερα έμπρακτη και συμμετοχική διαδικασία για όλους τους πειραιώτες, οι οποίοι στηρίζουν επί πολλά χρόνια τώρα τη φιλανθρωπική δράση της Μητροπόλεως Πειραιώς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστάς, την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Πειραιώς και βέβαια την κυρία Πέγκι Ζίνα, καθώς και τους εκλεκτούς και υπερόχους ανθρώπους οι οποίοι διακόνησαν αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους η αγάπη να πρετανεύσει τη ζωή μας. Είναι η φιλανθρωπική μας συναυλία εδώ με την Ιερά Μητρόπολη, Πειραιά. Είναι για καλό σκοπό, είναι για μεγάλη αγκαλιά, είναι αγάπης και αλληλεγγύης στη σημερινή βραδιά και η αγκαλιά μας. Για ακόμα μια χρονιά είμαστε εδώ μαζί με την Πάγια Αντωνοπούλου να παρουσιάσουμε μια εκδήλωση η οποία είναι διαφορετική από όλες τις άλλες. Μια εκδήλωση, ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Θα στείλουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έχουν την ανάγκη μας. Εμείς λοιπόν σήμερα το κάνουμε πράξη και προτρέπουμε όλο τον κόσμο να βοηθήσει το γείτονα, τον διπλανό του, όποιον γνωρίζει και όποιον δεν γνωρίζει, με τον τρόπο που μπορεί, αρκεί να θέλει. Εμείς λοιπόν σήμερα μαζί με την Πέγκι Ντι Ζίνα, μαζί με την αγαπημένη κυρία Αντωνοπούλου, βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά σε μια εκδήλωση θεσμό για την πόλη και τη Μητρόπολη μας. Και αυτό που κάνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, που το κάνει με συνέπεια και που το κάνει με πραγματική αγάπη και με πραγματική προσπάθεια, είναι να στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ό,τι πρόβλημα και να έχουν. Είτε είναι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από ουσίες, είτε είναι ανάπηροι, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό είναι και ο λόγος αυτής της εκδήλωσης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσο κόσμο που έχει έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Και το βλέμμα μας αυτή τη φορά στρέφεται και στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Εύβοια. Είναι άνθρωποι με τους οποίους θα συνομιλήσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε λίγη ώρα και να δούμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο το έργο που προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Μητροπολίτης. Νομίζω είναι το παν στις δύσκολες μέρες που περνάει ο περισσότερος κόσμος με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Με όλες αυτές τις καταστροφές, αυτό που πρεσβεύει νομίζω η ανθρωπιά και αυτό που πρέπει να πρεσβεύουμε όλοι σαν άνθρωποι είναι η κοινωνική προσφορά και η αγάπη στον συνάνθρωπο. Και να πούμε και λίγο και για τα βραβεία που δώσατε και στο Δήμαρχο και στο Μητροπολίτη. Εντάξει, επειδή γνωρίζω ότι αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού, ήθελα να τους δώσω δώρο κάποιες εμφανίσεις μου.